Συμπληρώσαμε 100 μέρες αυτού του πολέμου στην Ουκρανία και οι μάχες, όπως ξέρετε, καλά κρατούν. Σε αυτό το διάστημα χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, άλλοι τραυματίστηκαν, εκατομμύρια αναγκάστηκαν να αφήσουν τις εστίες τους. Πολλοί είναι αυτοί που στα λόγια καταδικάζουν τον πόλεμο, την αιματοχυσία, αλλά στα ερωτήματα για ποιο λόγο γίνεται αυτός ο πόλεμος και τι πρέπει να γίνει, δίνουν εντελώς διαφορετικές απαντήσεις. Μιλάμε για έναν πόλεμο πολύ κοντά στην περιοχή μας, που αιματοκυλεί λαούς και που μέχρι πριν λίγες δεκαετίες ζούσαν αδελφικά και που δυστυχώς σε αυτή την αιματηρή εξέλιξη εμπλέκεται και η χώρα μας. Όχι απλώς με την αποστολή όπλων από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην αντιδραστική κυβέρνηση της Ουκρανίας, αλλά και με τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τις βάσεις που υπάρχουν και στη χώρα μας και οι οποίες αξιοποιούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ ως ορμητήρια πολέμου με τη μεταφορά πολεμικού εξοπλισμού, πολεμοφοδίων, την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Σε αυτές τις 100 μέρες του πολέμου, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας όργωσε στην κυριολεξία την Ελλάδα, διοργανώνοντας δεκάδες αντιπολεμικές, αντιυπεριαλιστικές εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις έξω από αμερικάνικες βάσεις, από λιμάνια και αεροδρόμια, πραγματοποίησε συμβολικούς αποκλεισμούς νατοϊκών δυνάμεων, καταδικάζοντας τον υπεριαλιστικό πόλεμο, απαιτώντας να σταματήσει η συμμετοχή της Ελλάδας στους τυχοδιοκτικούς σχεδιασμούς του ευρωατλαντικού υπεριαλισμού. Και θέλω να τονίσω εδώ το εξής αναμφισβήτητο γεγονός. Σε πολλές χώρες των Βαλκανίων, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Αλβανία, στη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, υπάρχουν αμερικανονατοϊκές βάσεις. Όμως σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης και του κόσμου δεν έχουν γίνει αυτή την περίοδο τόσο σημαντικές μαζικές εκδηλώσεις σαν αυτές που διοργάνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και ευρύτερα το φιλιρηνικό αντιπεριαλιστικό κίνημα της χώρας μας, και αυτή η πρωτοπόρα δράση έχει ιδιαίτερη σημασία και είναι παράδειγμα γιατί δείχνει το δρόμο και σε άλλα κομμουνιστικά κόμματα, στους λαούς και άλλων κρατών. Ταυτόχρονα, το ΚΚΕ ανέδειξε τις πραγματικές αιτίες του πολέμου. Βεβαίως κάθε πλευρά που εμπλέκεται σε αυτή τη σύγκρουση προσπαθεί να ντύσει με τα δικά της προσχήματα τις επιδιώξεις της. Κάποια από αυτά τα προσχήματα αξιοποιούν και αληθινά γεγονότα. Αλλά ο πόλεμος σαφώς δεν γίνεται για αυτά. Ο πόλεμος αυτός γίνεται γιατί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί όλα αυτά που για 70 χρόνια ο Σοβιετικός λαός οικοδόμησε με σκληρή δουλειά, με θυσίες, με τον υδρότα του και κάτω από την καθοδήγηση του κόμματος των Μπολσεβίκων και τα οποία δούλευαν σε μεγάλο βαθμό για την κοινωνία, για όλο το λαό, μετά το 1991 έγιναν εμπόρευμα, έγιναν ατομική ιδιοκτησία. Και όπως θα προσέξατε, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, είπα δούλευαν σε μεγάλο βαθμό για την κοινωνία και όχι πλήρως. Γιατί ως κόμμα έχουμε βγάλει ορισμένα συμπεράσματα για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση στη Σοβιετική Ένωση και το πώς λειτουργήσαν οι αγορές μεταρρυθμίσεις όπως αυτές του Κοσίγκιν στην απόσπαση και ιδιοποίηση τμήματος του κοινωνικού πλούτου από μερίδες του πληθυσμού, δυναμώνοντας το ατομικό και ομαδικό συμφέρον σε βάρος του κοινωνικού. Ωστόσο, αυτές μας οι εκτιμήσεις για το πώς αδυνάτησε η εργατική εξουσία και πώς τελικά διαμορφώθηκαν οι αιτίες που οδήγησαν στην ανατροπή του σοσιαλισμού δεν μπορούν να ανατρέψουν το κύριο. Πως είχαμε μια χώρα σοσιαλιστική, τη Σοβιετική Ένωση, που αναπτύσσονταν, είχε τεράστιες κοινωνικές κατακτήσεις, γιατί υπήρχε κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας. Το πρώτο μας λοιπόν συμπέρασμα είναι πως ο πόλεμος προκλήθηκε πάνω στο έδαφος του μονοπωλιακού καπιταλισμού και εξαιτίας της δίψας των καπιταλιστών για το κέρδος. Αυτό το βασικό μας συμπέρασμα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον αντικομουνισμό που εκδηλώνεται τόσο με αυτά που λέει ο Biden και η αστική τάξη της Ουκρανίας περί γενοκτονίας, γκολοντομόρο όπως λένε, των Ουκρανών από τους κομμουνιστές ή τους Ρώσους, που τώρα δήθεν παλεύουν για την ανεξαρτησία τους και την απογαλάκτησή τους από τους Ρώσους, όσο και με αυτά που λέει ο Πούτιν, ο οποίος επιρρύπτει τις ευθύνες της σημερινής εμπόλεμης κατάστασης στο Λένιν και στους Μπολσεβίκους που έκαναν την Επανάσταση, που διέλυσαν την Τσαρική Αυτοκρατορία και έφτιαξαν την Ουκρανία και στη συνέχεια, συγκροτώντας τη Σοβιετική Ένωση, έβαλαν, όπως λέει ο Πούτιν, μια βόμβα στα θεμέλια της χώρας και πως δήθεν αυτός τώρα, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, διορθώνει τα λάθη των Μπολσεβίκων.
Το δεύτερο συμπέρασμά μας προκύπτει από το ποιες δυνάμεις συγκρούονται σε αυτό το πόλεμο. Κάποιος θα πει, αυτό είναι εύκολο. Απ' τη μια είναι η Ουκρανία και απ' την άλλη είναι η Ρωσία. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Γιατί απ' τη μια έχουμε την αστική τάξη της Ουκρανίας, όλους αυτούς δηλαδή που τα τελευταία 30 χρόνια πλούτησαν διαμελίζοντας τη σοβιετική λαϊκή περιουσία που υπήρχε στην Ουκρανική Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία και βέβαια στη συνέχεια από την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης του λαού της Ουκρανίας, και απ' την άλλη έχουμε την αστική τάξη της Ρωσίας που πλούτησε διαμελίζοντας τη σοβιετική λαϊκή περιουσία που υπήρχε στη Ρωσική Σοβιετική Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία και βέβαια στη συνέχεια από την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης του λαού της Ρωσίας. Εδώ και 3 δεκαετίες οι δύο αστικές τάξεις πότε συνεργάζονταν και πότε αντιδικούσαν, διεκδικώντας η μία περισσότερα από την άλλη, μα πάντα συμφωνούσαν στην εκμετάλλευση της εργατικής τάξης και των λαών και των δύο κρατών, στην αφαίρεση ιστορικών κατακτήσεων που υπήρχαν στα χρόνια του σοσιαλισμού, όπως ήταν το Οκτάωρο, η δωρεάν υγεία, η δωρεάν παιδεία, η δωρεάν κοινωνική ασφάλιση, οι τόσες παροχές που είχε το εργατικό σοβιετικό κράτος για τον εργάτη, τον εργαζόμενο, τον συνεταιρισμένο αγρότη, τον επιστήμονα, την νεολαία, τις γυναίκες, αύξησαν και στις δύο χώρες τα όρια συνταξιοδότησης, βύθισαν στα τάρταρα το προσδόκιμο όριο ζωής, βούλιαξαν τα μεροκάματα, εκτείναξαν την ανεργία και τα βάσανα των λαών και από τη μια μεριά τα κέρδη των λίγων, των καπιταλιστών. Και το αστείο είναι πως ο ένας λέει τους καπιταλιστές της άλλης πλευράς ολιγάρχες και τους δικούς του καπιταλιστές επενδυτές, επιχειρηματίες, ευεργέτες. Εκεί βλέπετε συμφωνούν διαφωνώντας. Πίσω ή δίπλα από αυτούς, ποιοι βρίσκονται, από τη μια μεριά, όπως λέμε με γυμνό μάτι, προεξέχουν τα αυτιά των ΗΠΑ, της ισχυρότερης δύναμης του καπιταλισμού σήμερα, της συμμαχίας τους, του ΝΑΤΟ, όπως και της συμμαχίας των Ευρωπαϊκών Καπιταλιστικών Κρατών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά τα χρόνια, οι δυνάμεις, τα 30 χρόνια, οι δυνάμεις αυτές προώθησαν τα συμφέροντά τους στην Ουκρανία με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τα γεγονότα του 2014, όταν μπόρεσαν σε συνεργασία με σημαντική μερίδα της αστικής τάξης της Ουκρανίας, στηριζόμενη ακόμα και σε φασιστικές δυνάμεις που εκπαίδευσαν, εξόπλισαν και οι οποίες έκαναν και πολιτικά εγκλήματα, όπως ήταν η πυρκαγιά στο σπίτι των συνδικάτων στην Οδυσσό, να ανατρέψουν την κυβέρνηση που αντιπροσώπευε τη φιλορωσική μερίδα της αστικής τάξης της Ουκρανίας. Από την άλλη, και η ρωσική αστική τάξη δεν είναι μόνη της στη σύγκρουση. Έχει, όπως φαίνεται από μια σειρά γεγονότων, εξασφαλίσει τη στήριξη της καπιταλιστικής Κίνας της δεύτερης και κατά άλλες εκτιμήσεις πρώτης ήδη οικονομικής δύναμης του κόσμου. Μια δύναμη που αυτή την περίοδο ραγδαία αναπτύσσει και το πυρηνικό της οπλοστάσιο και συνολικότερα τις ένοπλες δυνάμεις της και είναι εκείνη που μπορεί να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα. Δεν μπερδευόμαστε από τα κόκκινα σύμβολα που αξιοποιεί. Γνωρίζουμε πως και στην Κίνα εδώ και χρόνια κυριαρχούν οι καπιταλιστικές σχέσεις παντού. Τι δυνάμεις λοιπόν εμπλέκονται και διευθύνουν τη σύγκρουση? Κατηγορηματικά απαντάμε. Πρόκειται για δυνάμεις αντιλαϊκές. Γιατί συγκρούονται? Για το πώς θα μοιράσουν τα εργοστάσια, τις επιχειρήσεις, τα λιμάνια, τη γη, τα δίκτυα των αγωγών, την εργατική δύναμη, σε τελική φάση τα μερίδια των αγορών. Να γιατί λέμε πως αυτός ο πόλεμος είναι πόλεμος υπεριαλιστικός και δεν διαλέγουμε ληστή. Θα είδατε και στο απόσπασμα που διαλέξαμε από το βίντεο που ετοίμασε ο Κωνσταντίν Σιόμιν την αναφορά στα λόγια του Λένιν ότι ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα και πρέπει να δούμε τι υπήρχε πριν τον πόλεμο. Δεν σας διαβάζω πάλι ολόκληρο το τσιτάτο. Τι υπήρχε λοιπόν πριν? Όλη αυτή την περίοδο των τελευταίων 30 χρόνων πριν το σημερινό πόλεμο είχαμε ένα αλυσβερίσι ανάμεσα στις αντιλαϊκές δυνάμεις που στα 2014 οξύνθηκε και οδήγησε στη βίαιη και ένοπλη σύγκρουση. Γιατί? Γιατί η Ουκρανία, ως σύνολο παραγωγικών δυνατοτήτων, πληθυσμού, γεωγραφικής θέσης, ήταν κρίσιμη για τις καπιταλιστικές ενώσεις. Ενώσεις που φτιάχνουν οι αστικές τάξεις για να αυγατήσουν τα κέρδη τους. Απ' τη μια έχουμε σε ευρωπαϊκό έδαφος την Ευρωπαϊκή Ένωση,
και από την άλλη η αστική τάξη της Ρωσίας φιλοτεχνεί στα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης τις δικές της ενώσεις για τα δικά της μονοπόλια και σε κόντρα με τα ευρωαμερικάνικα. Και αυτή η Ένωση είναι η Ευρωασιατική Οικονομική Ένωση, είναι ο οργανισμός του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας και άλλες ενώσεις. Για την Ουκρανία λοιπόν έδιναν μάχη και οι δύο πλευρές, όχι μόνο με πολιτικά μέσα, αλλά και με βία ένοπλα μέσα. Και έτσι χαρακτηριστικά στο Κίεβο το 2014 οργανώθηκε μία ένοπλη ανατροπή της κυβέρνησης με τη στήριξη εθνικιστικών, σοβινιστικών, ακόμα και φασιστικών ένοπλων ομάδων. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών η κατάσταση, όπως λέμε, άρχισε να ξεφεύγει και η χώρα να φιλορροεί. Είχαμε την απόσχηση της Κριμαίας, όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού της έχει ρωσική εθνική συνείδηση και στην οποία βρίσκονταν ναυτικές στρατιωτικές βάσεις και ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που ουσιαστικά διαφύλαξαν την ειρηνική προσάρτηση αυτής της περιοχής των 2,5 περίπου εκατομμυρίων κατοίκων στη Ρωσία. Πιο σύνθετη ήταν η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία και ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντομπάς, όπου όχι μόνο όσοι είχαν ρωσική εθνική συνείδηση, αλλά και τμήμα του ρωσόφωνου πληθυσμού, το οποίο ξαφνικά είδε πως οι εθνικιστές, οι εθνικιστικές δυνάμεις που επικράτησαν στο Κίεβο θα επικυρούσαν το βίο εξουκρανισμό τους, αντέδρασαν. Κατέλυσαν τους αστικούς ουκρανικούς θεσμούς και ίδρυσαν άλλους, δημιουργώντας τις λεγόμενες λαϊκές δημοκρατίες του Ντονιέτς και του Λουγκάνσκ. Βεβαίως, αρκετά σύντομα έγινε φανερό πως δεν μιλάμε για λαϊκά καθεστώτα, όπως αυτά που επικράτησαν στην Ανατολική Ευρώπη και στην Κεντρική Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χάρη και στις πολιτικές διεργασίες που προκάλεσε εκεί η παρουσία του Κόκκινου Στρατού. Πρόκειται λοιπόν για αστικά καθεστώτα, πλήρως ελεγχόμενα από τους ντόπιους επιχειρηματίες και το ρωσικό αστικό κράτος. Οι δυνάμεις αυτών των λαϊκών δημοκρατιών, στηριζόμενες και από τη Ρωσία, ήρθαν σε ένοπλη αντιπαράθεση με τις ένοπλες δυνάμεις του αντιδραστικού καθεστώτος που επικράτησε στο Κίεβο. Χωρίς όμως να καταφέρουν όλο το έδαφος των διοικητικών συνόρων που είχαν αυτές οι περιοχές στα πλαίσια της ενιαίας Ουκρανίας. Οδηγηθήκαμε στις λεγόμενες συμφωνίες του Μίνσκ, που είχαν αυτή τη γλυκανάλατη γεύση της λεγόμενης διπλωματικής ασάφειας και που δεν οδήγησαν πουθενά παρά μόνον σε μια προσωρινή κατάπαυση πυρός που αποδείχτηκε και αιματηρή για το λαό του Ντομπάς, που με βάση διάφορους υπολογισμούς είχε από 3.500 νεκρούς αυτά τα 8 χρόνια σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ έως 14.000 νεκρούς σύμφωνα με τις ρωσικές πηγές. Για να ανοίξουμε εδώ και μια μικρή παρένθεση για αυτές τις συμφωνίες Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2 που υπογράφτηκαν το 2014 και το 2015 αντίστοιχα υπό την αιγίδα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και οι οποίες βέβαια κατέρευσαν. Ήταν τέτοια η ασάφειά τους για το πώς θα εφαρμοζόταν η περιβόητη αυτονομία των περιοχών του Ντομπάς και πώς θα διατηρούνταν ταυτόχρονα η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, που από την αρχή έμπαινε το ερώτημα: γιατί υπογράφτηκαν? Γιατί επί 8 χρόνια μας τις κλωθόφερναν ενώ συνεχιζόταν το μακελιό? Το έκαναν γιατί βόλευαν όλες τις μερίδες της αστικής τάξης. Βόλευαν την Ουκρανική αστική τάξη, που στο μεταξύ άλλαξε το Σύνταγμα, έβαλε εκεί τον προσανατολισμό στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, πήρε νέα αντικομμουνιστικά και συνολικότερα αντιδημοκρατικά μέτρα σε βάρος όσων αμφισβητούσαν τις γεωπολιτικές της επιλογές, επανεξόπλησε με αμερικάνικα και γενικά δυτικά όπλα το στρατό, τον οποίο ανασυγκρότησε και ενσωμάτωσε εκεί και τις φασιστικές ένοπλες ομάδες τύπου τάγματος Αζόφ. Ήθελε λοιπόν χρόνο για να τα καταφέρει. Βόλευαν και τη ρωσική αστική τάξη αυτές τις συμφωνίες και το αντίστοιχο τμήμα των καπιταλιστών που είχε το πάνω χέρι στις λεγόμενες λαϊκές δημοκρατίες, γιατί ξεκαθάριζαν τις γραμμές των ενόπλων ομάδων αυτοάμυνας του Ντομπάς από κάθε μη ελεγχόμενο από αυτούς στοιχείο. Σε αυτό το διάστημα, ως διαμαγείας εξολοθρεύτηκαν, δηλαδή δολοφονήθηκαν, όσοι διοικητές ένοπλων ομάδων της αυτοάμυνας του Ντομπάς δήλωναν κομμουνιστές ή αριστεροί. Η ρωσική αστική τάξη πήρε επίσης ένα σωρό μέτρα για τον έλεγχο της κατάστασης του Ντομπάς μέσα από τη χρηματοδότηση, την αναδιοργάνωση του αστικού διοικητικού μηχανισμού των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών και των εξοπλισμών των δυνάμεών τους, τη χορήγηση σε πάνω από 700.000 κατοίκους της περιοχής της ρωσικής υπηκότητας. Για να μην πω για τους καπιταλιστές και των δύο χωρών που αντάλλασαν με διάφορες αγοροπολισίες τις επιχειρήσεις τους, από τη μια ή την άλλη πλευρά της εμπόλεμης γραμμής.
Αυτό βέβαια καθόλου δεν πείραξε τις αρχές των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών για κάποιο διάστημα να πουλάνε και να στέλνουν το κάρβουνο που εξόρισαν από τα αυτοκτονοχεία του Ντομπάς στο φασιστικό Κίεβο που το κατηγορούσαν ότι δολοφονεί το λαό τους. Να πως έχουν σε γενικές βασικές γραμμές τα πράγματα. Ας πούμε τώρα και ορισμένα ζητήματα για την αστική προπαγάνδα. Και τη δυτική και τη ρώσικη που θολώνει την πραγματικότητα. Γιατί το κάνουν αυτό? Ας πάρουμε τους δικούς μας πρώτα, τους δυτικούς. Μα τι μπορούν να μας πούνε ο Sky, η ΕΡΤ, τα αστικά δίκτυα της χώρας μας και του λεγόμενου δυτικού και πολιτισμένου κόσμου? Ότι θα πρέπει να πληρώσουμε βαριά για τις κυρώσεις στην ενέργεια που επέβαλαν στη Ρωσία ώστε να δώσουν όθηση στη λεγόμενη πράσινη μετάβαση που έτσι κι αλλιώς την είχαν στα σκαριά? Τι να μας πούνε, πως από όλη αυτή την ιστορία θα κερδίσουν και θα θησαυρίσουν από την τσέπη του λαού όχι μόνο τα πράσινα μονοπόλια, αλλά και τα αμερικάνικα ενεργειακά μονοπόλια που θα πουλήσουν το πανάκριβο υγροποιημένο τους φυσικό αέριο στην Ευρώπη και από κοντά και οι Έλληνες εφοπλιστές που έχουν έναν από τους μεγαλύτερους στόλους στον κόσμο? Τι να μας πούνε, πως πρέπει οι λαοί να αυξήσουν κι άλλο τις στρατιωτικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, να δημιουργήσουν και Ευρωστατό, γιατί θα χρειαστεί και με στρατιωτικά μέσα να κοντραριστούν με τα Ρώσικα, με τα Κινέζικα και άλλα μονοπόλια, πότε στην Ουκρανία, πότε στην Αφρική, πότε στην Ασία, για τα κέρδη των Αμερικάνικων και Δυτικοευρωπαϊκών μονοπωλίων? Τι να μας πούνε, ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε ένα γενικότερο μακελιό των λαών? Αλίμον, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μας πούνε τέτοια πράγματα. Λένε λοιπόν πως η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις τους προασπίζονται την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, που την καταπάτησε η ρωσική εισβολή. Λένε πως δήθεν παλεύουν τον αναθεωρητισμό στις διεθνείς σχέσεις, που εκπροσωπεί πλέον η Ρωσία. Λένε πως αντιστέκονται στον πόλεμο που ξεκίνησε ένας αυταρχικός ηγέτης, που μάλλον είναι και ψυχοπαθής ή το λιγότερο έπαιρνε στεροειδή φάρμακα όταν λάβανε τη σχετική φαρμακευτική αγωγή, που θόλωσαν την κρίση του ή πως έκανε κακό υπολογισμό γιατί ήταν απομονωμένος λόγω προβλημάτων υγείας ενός πιθανού καρκίνου και δεν είχε επαφή με την πραγματικότητα και τις σωστές πληροφορίες. Τι ισχύει από όλα αυτά? Ό,τι και να ισχύει, όλα αυτά υπηρετούν συγκεκριμένες σκοπιμότητες και προπαγανδιστικές επιδιώξεις που όχι μόνο δεν δίνουν ουσιαστικές απαντήσεις στο πρόβλημα του πολέμου, αλλά και επιχειρούν να θάψουν την ουσία του. Η απαράδεκτη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πράγματι καταπάτησε το διεθνές δίκαιο, τα σύνορα, την εδαφική κυριαρχία και ακαιρεότητα της Ουκρανίας. Μπορεί όμως να πιστέψει κανείς πως η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν καταπατήσει δεκάδες φορές και σε διάφορα σημεία του πλανήτη όλα τα παραπάνω, τώρα συγκινήθηκαν από το δράμα του Ουκρανικού λαού και αποφάσισαν να υπερασπιστούν τον αδύνατο και το διεθνές δίκαιο? Ποιοι? Αυτοί που είναι οι πρώτοι διδάξαντες στον αναθεωρητισμό, που διέλυσαν τη Ιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη, τη Συρία, που κάνουν δεκαετίες πλάτη στην τουρκική κατοχή του 40% της Κύπρου και των απαράδεκτων διεκδικήσεων της τουρκικής αστικής τάξης στο Αιγαίο? Νομίζω, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, ότι εδώ όσοι είμαστε συγκεντρωμένοι δεν χρειαζόμαστε περισσότερα επιχειρήματα για να κατανοήσουμε την υποκρισία όλων αυτών των προσχημάτων που αξιοποιούν οι δυνάμεις του ευρωατλαντικού υπεριαλισμού για να μας πείσουν για το δίκιο της θέσης τους. Θα σταματήσω λοιπόν να κρούω ανοιχτές θύρες και θα εστιάσω σε 2-3 προσχήματα που χρησιμοποιεί η αστική τάξη της Ρωσίας για να δικαιολογήσει τον πόλεμο ή την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, μιας και όπως θα γνωρίζετε έχει απαγορευτεί στη Ρωσία η λέξη πόλεμος. Βασικό επιχείρημα που αξιοποίησε ο Πούτιν στην ομιλία του με την οποία ανακοίνωσε τη στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία είναι πως το ΝΑΤΟ επεκτείνεται και απειλεί τη Ρωσία, μιας και αξιοποιεί τους σχεδιασμούς του και την Ουκρανία την οποία στρατιωτικοποιεί. Οπότε η Ρωσία αναγκάστηκε να αντιδράσει και να κάνει αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας. Τι ισχύει? Για να καταλάβουμε το τι συμβαίνει στις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας, πάλι πρέπει να ξεκινήσουμε από το πριν. Η ρωσική αστική τάξη ήταν ευγνώμων στη ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ, που με κάθε τρόπο στήριξαν την παλινόρθωση του καπιταλισμού στη Ρωσία. Ο ανεκδιήγητος Μπόρις Γέλτσιν, στα 1993, μιλώντας στο Αμερικανικό Κογκρέσο, έδινε όρκους πως κατάφεραν μαζί να θάψουν το είδωλο του κομμουνισμού μια και καλή, και τελείωσε την ομιλία του με την ευχή «Θεέ ευλόγησε την Αμερική». Στην πορεία, η καπιταλιστική Ρωσία εντάχθηκε στο λεγόμενο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη, που έφτιαξε το ΝΑΤΟ. Έφτιαξαν το λεγόμενο Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσία, αντάλλαξαν πρεσβευτές,
Καλούσαν ο ένας τον άλλον σε στρατιωτικά γυμνάσια. Η Ρωσία στήριξε την επέμβαση των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν. Και μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ακόμα και ένα χρόνο μετά τον βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ, η Ρωσία προσδοκούσε να μπει και να γίνει μέλος του. Όμως, όπως λέμε λαϊκά, έφαγε πόρτα από τους Αμερικανούς Ανατολικούς, που εξήγησαν πως όπως ο νηστικός ονειρεύεται καρβέλια, έτσι και η ρωσική αστική τάξη τζάπα κάνει τέτοια όνειρα. Είναι χαρακτηριστικό πως η ρωσική αστική τάξη είχε καταπιεί τη γλώσσα της τόσο στην πρώτη διεύρυνση του ΝΑΤΟ μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1999, όταν εντάχθηκαν Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, όσο και στη δεύτερη, το 2004, όταν εντάχθηκαν Βουλγαρία, Λετωνία, Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Εσθονία. Και μόνον αρχίζοντας από τη σημαδιακή ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μόναχο το 2007, τέθηκε το ζήτημα της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ. Θυμήθηκε τότε πως είχαν δοθεί στον Γορμπατσόφ από τη ΣΥΠΑ κάποιες προφορικές εγγυήσεις μη επέκτασης του ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Ήταν πια η εποχή που η αστική τάξη της Ρωσίας ένιωθε πως είχε σταθεροποιήσει την εξουσία της. Πως πρέπει να διεκδικήσει χώρο για τα δικά της μονοπόλια και με τη σειρά της να δημιουργήσει τις δικές της καπιταλιστικές ενώσεις στα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Κάτι που εμποδίζει η διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Διεύρυνση που σαφώς είχε σχεδιασμό περικύκλωσης της Ρωσίας με νέες βάσεις, με νέα στρατεύματα, με γυμνάσια που είχαν σαφή προσανατολισμό ενάντια στη Ρωσία. Αυτή η διεύρυνση και όλος ο ανατοϊκός σχεδιασμός κατά της Ρωσίας, που συσσόρευε αυτό που λέμε έφλεκτη ύλη για τη σύγκρουση, είχε σαφή στόχο να δείξει στη Ρωσία πως το ΝΑΤΟ ως στρατιωτικός βραχίωνας των νοευροαμερικάνικων μονοπωλίων δεν θα επιτρέψει στα αντίπαλα συμφέροντα να διεισδύσουν εκεί που αυτός έχει βάλει το ποδάρι του. Αυτό ίσχυε και για την Ουκρανία, που όπως ήδη είπαμε έπαιζε κρίσιμο ρόλο για τα συμφέροντα των καπιταλιστών και των δύο πλευρών, Δύσης και Ρωσίας. Ας αναρωτηθούμε όμως, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σταμάτησε ή επιτάχυνε τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ? Την επιτάχυνε, όπως βλέπουμε από την πορεία ενσωμάτωσης της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Μήπως σταμάτησε τη στρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας? Όχι βέβαια. Χιλιάδες όπλα συγκεντρώθηκαν και συνεχίζουν να συγκεντρώνονται στην Ουκρανική σύγκρουση. Το δεύτερο βασικό πρόσχημα που αξιοποιεί η Ρωσία για να δικαιολογήσει την εισβολή της είναι πως πολεμά τους φασίστες, πως κάνει αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας. Είναι αλήθεια πως σε αντίθεση με την Ουκρανία, όπου η αστική τάξη έχει επιλέξει να δικαιώσει τους φασίστες και τους συνεργάτες τους που πολέμησαν τη Σοβιετική Ένωση, στη Ρωσία η αστική τάξη αξιοποιεί τα αντιφασιστικά αισθήματα του ρωσικού λαού. Κατά πόσο όμως είναι ειλικρινής αυτή τη συστάση? Κάθε χρόνο το ρωσικό κράτος εδώ και χρόνια καταθέτει στον ΟΗΕ ένα σχέδιο απόφασης, το οποίο καταδικάζει την ηρωποίηση του ναζισμού και καλεί σε μέτρα για τον περιορισμό του ναζιστικού φαινομένου, ειδικότερα στην Βαλτική και στην Ουκρανία. Μονίμως οι ΗΠΑ το καταψηφίζουν και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, είτε με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είτε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, απέχουν από την ψηφοφορία. Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό της Ρωσίας, μια φορά το χρόνο, τη μέρα της αντιφασιστικής νίκης, την 9η Μάη, ανεμίζει η κόκκινη σημαία. Κι όμως, την ίδια ώρα και στη Ρωσία, τα παιδιά στο σχολείο ποτίζονται από το δηλητήριο του αντικομουνισμού, παραδείγματος χάρη του γνωστού αντισοβιετικού Σολτζενίτσιν, που δικαιολογούσε τους συνεργάτες των Ναζί, ήταν θαυμαστής του Φράνκο και υποστήριζε τον Πινοσέ. Τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη Ρωσία είναι γεμάτα από αντικομουνισμό, ενώ ακόμη και η νίκη κατά της φασιστικής Γερμανίας παρουσιάζεται ως κατόρθωμα που έγινε δήθεν χωρίς και μερικές φορές παρά τη δράση του κόμματος των Μπολσεβίκων. Ο ίδιος, λέει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δηλώνει δημόσια πως μελετά και συστήνει στην νεολαία τα έργα του Ιβάν Ιλίν, Ρώσου ιδεολόγου του φασισμού, και έχει επισκεφτεί και καταθέσει λουλούδια στον τάφο του. Ποιος θα την κάνει λοιπόν την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας? Ο θαυμαστής του φασίστα Ιλίν και με το λάβαρο και τα σύμβολα της τσαρικής αυτοκρατορίας, της φυλακής των λαών, όπως έλεγε ο Λένιν? Καταλαβαίνουμε από τα παραπάνω πως η άρχουσα αστική τάξη της Ρωσίας στην πραγματικότητα προσπαθεί να καπηλευτεί την αντιφασιστική νίκη, τα αντιφασιστικά και φιλοσοφικά αισθήματα του ρώσικου λαού. Ας πάρουμε όμως υπόψη και κάτι άλλο. Η αναβίωση των φασιστικών απόψεων στην Ουκρανία δεν ήταν ένα μονόπραγμα, δεν έγινε μια και έξω. Διήρκησε χρόνια
με την καλλιέργεια των απόψεων του Γκέμπελς περί γενοκτονίας. Τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια για να αποτρέψει αυτή την απαράδεκτη εξέλιξη η σημερινή ρωσική ηγεσία? Έκανε επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως είπε ο Πούτιν, υπερηφανιγόμενος ότι το 2011 ο κύκλος εργασιών του δημερίου εμπορίου ξεπέρασε τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Την ώρα δηλαδή που στην Ουκρανία αναπτυσσόταν η προπαγάνδα του Γκέμπελς, η Ρωσία έδινε στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο Πούτιν, υλική υποστήριξη. Και μόνο την περίοδο 1991-2013, εκείνη δηλαδή ακριβώς την περίοδο που ρίζωναν αυτές οι φασιστικές ιδέες, ο ουκρανικός προϋπολογισμός είχε όφελος με βάση αυτά που λέει η Ρωσία. Είχε όφελος 250 δισεκατομμύρια δολάρια, χάρη στα προνομιακά δάνεια της Ρωσίας και στις ειδικές τιμές στη ρωσική ενέργεια. Μέχρι και τις δανειακές υποχρεώσεις της Ουκρανίας από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης κάλεψε ολοκληρωτικά η Ρωσία. Ευθύνεται λοιπόν μόνο η Δύση για την αναβίωση της φασιστικής ναζιστικής προπαγάνδας στην Ουκρανία? Δεν έχει ευθύνη γι' αυτό και η αστική τάξη της Ρωσίας? Με ποιον συνεργάζονταν? Ποιον χρηματοδοτούσε όλα αυτά τα χρόνια? Τέλος, ας μην ξεχνάμε πως ο φασισμός είναι γέννημα του εκμεταλλευτικού συστήματος, επιλογή της αστικής τάξης με στόχο να επιβάλλει ως αιχμή του δόρατος μια σκληρότερη μορφή καταποίησης του εργατικού λαϊκού κινήματος, στερώντας κάθε νόμιμη μορφή δράσης για να διατηρήσει την καπιταλιστική εκμετάλλευση, το σύστημά της. Είναι λοιπόν κόντρα σε κάθε επαναστατική λογική να πιστεύουμε πως μπορεί η αστική τάξη έστω μιας άλλης χώρας να έχει πράγματι στόχο να τελειώνει με τον φασισμό, αλλά την ίδια ώρα να αφήσει τη μήτρα που το γεννά, δηλαδή το καπιταλιστικό σύστημα. Ένα άλλο πρόσχημα που η Ρωσία αναγκάστηκε είναι πως η Ρωσία αναγκάστηκε να υπερασπιστεί τους ομοεθνείς Ρώσους και τους ρωσόφωνους του Ντομπάς, που αντιμετώπιζαν μια γενοκτονία από το καθεστώς του Κιέβου. Είναι, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, αλήθεια πως εκατομμύρια Ρώσοι και ρωσόφωνοι μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης βρέθηκαν εκτός των συνόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως παραδείγματος χάρη στις περιοχές της Κρυμαίας και του Ντομπάς. Μήπως οι ρωσικές αντεπαναστατικές δυνάμεις, όταν διέλυαν τη Σοβιετική Ένωση, έθεσαν ζήτημα για τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων? Για το σε ποια χώρα θα ανήκουν στο εξής οι περιοχές στις οποίες ζούσαν? Όχι βέβαια. Πώς αντιμετωπίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτοί οι πληθυσμοί αντιμετωπίστηκαν από την τότε νεοδιαμορφωμένη αστική τάξη της Ρωσίας ως πιόνια στα γεωπολιτικά της σχέδια, στα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Υπολόγιζαν πως σε κάθε περίπτωση αυτός ο πληθυσμός θα στήριζε τα διάφορα ρωσικά ή φιλορωσικά κόμματα που συγκροτούνταν σε μια σειρά τέτοιες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες και αυτά με τη σειρά τους θα ήταν πυλώνες άσκησης της ρωσικής πολιτικής σε αυτές τις χώρες. Θα στήριζαν τις διάφορες καπιταλιστικές ενώσεις και οργανισμούς που προωθεί η Ρωσία. Αυτή την πολιτική ασκούσε το ρωσικό κράτος και σε ό,τι αφορά τους Ρώσους και ρωσόφωνους της Ουκρανίας μέχρι το 2014. Τότε έγινε φανερό πως η αστική τάξη της Ουκρανίας με τα κατασταλτικά μέτρα που αξιοποιούσε θα επιδιώξει το βίαιο εξουκρανισμό των πληθυσμών στην Ανατολική Ουκρανία. Κάτι που οδήγησε στην αντίδραση έως και εξέγερση αυτών των πληθυσμών. Η ρωσική αστική τάξη αξιοποίησε αυτή τη δικαιολογημένη αντίδραση των ρωσικών και ρωσόφωνων πληθυσμών που τάχθηκαν ενάντια στην εθνοτική και γλωσσική καταποίηση για να προωθήσει τους δικούς της σχεδιασμούς. Έτσι απέκοψε και προσάρτησε την Κρυμαία και μαζί με την Κρυμαία βέβαια και τα 3/4 της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που είχε η Ουκρανία στην Αζοφική και τη Μαύρη Θάλασσα. Απέκοψε τμήμα της περιοχής του Ντομπάς και σήμερα με την εισβολή στην Ουκρανία σχεδόν όλου του Ντομπάς αλλά και της Χερσόνας, καταλαμβάνοντας σημαντική μερίδα της βιομηχανικής βάσης των καλλιεργούμενων εδαφών της Ουκρανίας. Για να ολοκληρώσω αυτό το ζήτημα, το ενδιαφέρον των Ρώσων καπιταλιστών για τους ομοεθνείς τους εκτός συνόρων που τον τίνουν με το σύνθημα του ρώσικου κόσμου και της επανένωσής του είναι καθαρά κερδοσκοπικό. Σκέφτονται ότι με αυτά τα μερικά εκατομμύρια θα αυξήσουν την εργατική δύναμη που θα εκμεταλλεύονται. Τους χρησιμοποιούν για να βάλουν πόδι στη βιομηχανική βάση και στα εδάφη μιας άλλης χώρας, καταλύοντας τα σύνορά της και προσαρτώντας εδάφη που είχαν συμφωνήσει στα 1991 όταν διέλυαν τη Σοβιετική Ένωση πως δεν τους ανήκουν. Το κόμμα μας γενικά και σε άλλες περιπτώσεις τονίζει πως οι εθνικές, θρησκευτικές, γλωσσικές μειονότητες πρέπει να απολαμβάνουν το δικαίωμα να έχουν τη γλώσσα, τη θρησκεία τους, τα ήθη και τα έθιμά τους
για να αποτελέσουν γέφυρες φιλίας ανάμεσα στους λαούς και όχι εργαλείο διαμερισμού των κρατών. Διότι έτσι ανοίγει μεγάλος κύκλος αιματοχυσιών και εδώ στα Βαλκάνια βλέπουμε πως οι αστικές τάξεις αξιοποίησαν και αξιοποιούν τέτοια ζητήματα. Επιπλέον, ανέκαθεν οι κομμουνιστές ιστορικά ήταν αντίθετοι στις προσαρτήσεις εδαφών στη βάση τέτοιων προσχημάτων προστασίας εθνικών μειονοτήτων. Πάρτε και μια άλλη πλευρά. Ίσως ο ρωσόφωνος πληθυσμός, το τμήμα αυτό που είναι στην Ουκρανία, που θα βρεθεί κάτω από τον έλεγχο της Ρωσίας, γλιτώσει από την γλωσσική ή εθνική καταπίεση. Αλλά δεν θα γλιτώσει από τα άλλα αδιέξοδα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Θα συνεχίσουν να τον εκμεταλλεύονται, αυτή τη φορά οι Ρώσοι καπιταλιστές και τα ξένα μονοπόλια εκείνων των χωρών που θα συμμαχήσουν με τη ρωσική αστική τάξη. Και ανάμεσα σε αυτά τα αδιέξοδα που θα συνεχίσει να βιώνει εκεί ο πληθυσμός, είναι και ο υπεριαλιστικός πόλεμος, που δεν έχει τελειώσει και πρώτα απ' όλα θα πλήξει αυτούς τους πληθυσμούς που τους μετατρέπει σε σπίρτο για μια γενικότερη ανάφλεξη. Μας λένε ορισμένοι φίλοι, τι θα έπρεπε λοιπόν να κάνει αυτός ο λαός, να σκύψει το κεφάλι στις αντιδραστικές δυνάμεις της Ουκρανίας, να κάτσει να τον σφάξουν, λένε ορισμένοι. Απαντάμε. Ο ρωσόφωνος πληθυσμός της Ανατολικής Ουκρανίας, της Κρυμαίας, σαφώς και δεν έπρεπε να σκύψει το κεφάλι. Έπρεπε να οργανώσει την αυτοτελή του πάλι ενάντια σε κάθε εκμετάλλευση. Πρώτα απ' όλα την ταξική, γιατί οι καπιταλιστές και των δύο πλευρών τον έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Θα έπρεπε να συντονίσει την πάλη του με τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της Ουκρανίας που αντιτίθονται στις αντιδραστικές κυβερνητικές δυνάμεις. Όμως ο δρόμος που επιλέχθηκε της απόσχησης αυτών των περιοχών όχι μόνο δυσκολεύει την αντιμετώπιση και ανατροπή των αντιδραστικών δυνάμεων της Ουκρανίας, αλλά και εκτινάσει τον εθνικισμό και από τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα να αδυνατίζει κοινή πάλη των λαών, του Ρώσικου και του Ουκρανικού, ενάντια στον κοινό εχθρό, στο κεφάλι τους καπιταλιστές, τις αστικές τάξεις, τα μονοπόλια, τον καπιταλισμό. Θα βάλω εδώ μια τελεία για να περάσουμε στη συζήτηση και θα κλείσω με το εξής. Γιατί πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή και να απορρίψουμε τα προσχήματα που αξιοποιούνται δήθεν ως αιτίες του πολέμου? Γιατί αν τα αποδεχτούμε, τότε θα κάνουμε το λάθος να δώσουμε συγχωροχάρτη στις πραγματικές αιτίες, στο φαύλο κύκλο της καπιταλιστικής κοινωνίας που προκαλεί τους πολέμους στην εποχή μας. Θα μπλεχτούμε στα χαρανάζια αδιέξοδων δίθεν λύσεων, παραδείγματος χάρη να φτιαχτεί μια άλλη αρχιτεκτονική ασφαλείας που δίθεν θα υπολογίζει τις ανησυχίες ασφαλείας των χωρών και θα προλαμβάνει τους πολέμους. Ενώ αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, η λύση βρίσκεται στην πάλη ενάντια σε κάθε αστική τάξη, ενάντια στη συμμετοχή των χωρών και των λαών στον υπεριαλιστικό πόλεμο για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που οδηγεί στο μακελιό των λαών, στην πάλη που πρέπει να χαράξουμε για τη νέα σοσιαλιστική κομμουνιστική κοινωνία.